Leaders, μερο μέρο 18 Δεκεμβρίου σήμερα. Είναι στραβό το monitor. Μην νομίζετε, δεν απέκτησα τικ, αλλά κανένα δεν με φροντίζει σε αυτή την εκπομπή. Η κυρία Τασούλα Παπα-Νικολάου, αρχιστάκτηρα του Leaders και mm. πολύ καλή δημοσιογράφο, συνάδελφο από το δελτίο του Σταρ, είναι κοντά μα. Ο αγαπημένο σου Έλληνα yeah, yeah. είναι το θέμα σου. Το ανομολόγητο πάθο σου. Φαντάζομαι ότι ο σύζυγό σου έχει συγχωρέσει που έχει ασχοληθεί τόσε ώρε με το φαινόμενο που λέγεται Αρτέμι Σόρα. Mm. Για να σε αφήσω να το πει το πείμα όπω το ξέρει καλύτερα από μένα για το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να πω απλώ ότι διαβάζοντα mm. στα ρεπορτάζ και τα δικά σου και άλλων καναλιών το ότι οι οπαδοί Σώρα ε, βλέπουν τα σπίτια του να πετάνε ή θα δουν τα σπίτια του να πετάνε, δεν χάρηκα, στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα για την αφέλεια αυτών των ανθρώπων, γιατί πίσω από αυτού υπάρχει μια μάνα, ένα πατέρα, ένα γιο, μια κόρη, μια γυναίκα, ε, που θα πληρώσουν ουσιαστικά το μάρμαρο τη αφέλειά του για να μην πω τίποτα άλλο. Πώ έχει η κατάσταση τα σούλα με τα εξώδικα σώρα και του πληστηριασμού. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ω εξή. Καταρχήν, τα πολλά άτομα είναι στο βόλο. Εκεί εντοπίζουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι περίπου 400 πολίτε, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από τι τράπεζε και τους, που του είπε, Κύριε, έχετε χρέη. Τα εξώδικα που μα στείλατε για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια και τα 115 δολάρια που λέτε ότι μπορούμε να πάρουμε τα χρήματα δεν υπάρχουν. Άρα ή θα πρέπει να τακτοποιήσετε τα χρέη σα ή τα σπίτια σα βιώνουν σε πληστηριασμό. Ορισμένοι τα τακτοποίησαν. Μάλιστα. Η τα σπιτια σα βιωνουν σε πληστηριασμο ορισμενοι τα τακτοποιησαν μαλιστα το μεγάλο όμω ποσοστό δεν το τακτοποίησε και εμένουν σε αυτά τα εξώδικα. Αυτά τα εξώδικα, τα οποία κατατίθενται από τον Ιανουάριο του 2015 σε εφορίε, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζε, mm -hmm. έχουν γράψει πολύ κόσμο. Και εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Όπως, να, εδώ είναι τα νούμερα. Υπολογίζεται mm. ότι αυτή τη στιγμή στα εξώδικα έχουμε 12.000 στο σύνολο, 6.000 έχουν αποσταλεί στις εφορίες και 6.000 σε και ασφαλιστικά ταμεία. Είναι μεγάλο το σύνολο, το ποσό. Είναι μεγάλος ο αριθμός. 12.000 στο σύνολο. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, πίστηκαν 12.000 άνθρωποι να λύσουν τη διαφορά τους με ναι. την εφορία με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει ναι. να σου πω εδώ τώρα δύο πράγματα. Ναι. Υπάρχουν, τα 12.000 έχουν κατατεθεί. Υπάρχουν οι μισοί που τα έχουν καταθέσει εσκεμένα για να μπορέσουν να κάνουν το εξή: Να καθυστερήσουν το διακανονισμό. Να καθυστερήσουν τι τράπεζε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπήρχε ένα νομικό κενό. Δεν είχαν ξεκαθαρίσει. Η δικαιοσύνη δεν είχε ξεκαθαρίσει τι γίνει με αυτά τα εξώδικα. Με του λογαριασμού, μάλλον του ώρα, τα 600 δι δολάρια και τα 115 3. Υπάρχουν λογαριασμοί, δεν υπάρχουν. Κάποια στιγμή η δικαιοσύνη αποφάσισε. Δεν υπάρχουν. Και εκεί αρχίσαμε τα πράγματα. Αρχίσαν τα όργανα που λέμε λαϊκά. Οι τράπεζε άρχισαν να ενοχλούν. Οι εφορίε λέγανε δεν δεχόμαστε αυτά τα εξώδικα. Όμω πρέπει να σου πω ότι ακόμα και σήμερα και μετά τη σύλληψη του ώρα και παρά το γεγονό ότι η Έλληνο συνέλευση ναι. δεν είναι τόσο ισχυρή όσο με τον Ελλήνων. Η Έλληνο συνέλευση ήθελα να σε ρωτήσω. Α, ναι. ε, βλέπαμε κάποια πρόσωπα εκεί στα ρεπορτάζ σου, κάποιου κυρίου, δεν θυμάμαι τώρα εγώ τα όνομα. Τον κύριο Θοδωρόπουλο, λε την Ρέχαρα ναι. Συνεχίζουν να περιμένουν όχι. την έλευση του Μεσία, όχι. Όχι, όχι. Υπάρχει πόλεμο τώρα στο... στην Ελλήνων. στην δηλαδή. Ναι, προδο... Ο κύριο Τοδόπουλο, δηλαδή το νούμερο 2. Mm -hmm. Και η κυρία Χαραλάμπου στο νούμερο 3 για να καταλάβει ο κόσμο στη... της... του πολιτικού φορέα ε, θεωρούνται πια προδότε από τον κύριο Σόρα. <Κι> 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 ναι, γιατί, τι κάνανε. Γιατί προφανώ ήθελαν να του φάνε τη θέση. Γιατί μην ξεχνάτε το Μάρτιο του 2017, ναι. ο κύριο Σόρα καταζητείται. Καλά, σιγά, σιγά, σιγά κρύβεται. Στο σπίτι του θα είναι δεν Σόρα. Και το βρίσκουν οι αστυνομικοί. Καλά, ναι, δεν το βρίσκουν οι αστυνομικοί. Στο σπίτι του πάει ψωνί, στον μπακάλι. Ναι, στο πρέπει να σου πω όμω ότι στο Σόρα TV ανεβαίνουν μηνύματά του συνεχώ. Ναι, είδα και ένα προχθέ. Ναι, ανά δύο μέρε. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεοδρόπουλο, πώ είπε και η άλλη κυρία. Έχω μια απορία, επειδή είχα μια συνέντευξη του Θεοδρόπουλου σε σένα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο είχε μια δομημένη σκέψη. Δεν ήταν ένα άνθρωπο που έλεγε συναρτησίε. Και απορώ, φαντάζομαι σε όλου αυτού μέσα του Ελλήνου συνέλευση θα υπάρχουν και αξιόλογα στελέχη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να εξωτερικεύσουν αυτή τη θέλησή του για συμμετοχή στα κοινά και, τα, τα, στα κοινά και τη δημιουργικότητά του σε κάποιο άλλο πολιτικό φορέα. Δηλαδή έπρεπε να βρούνε κάποιον ο οποίο υποσχόταν το απίθανο. Δεν μπορούσαν να πάνε σε έναν άλλο πολιτικό σχηματισμό και να πούνε Να, έχω πέντε ωραίε ιδέε. Γιατί πραγματικά ακούγοντά του, δεν ακούω ανθρώπου οι οποίοι είναι ελαφροίσκιωτοι. Έχουν μια σκέψη, βέβαια, κάπου το πάνε εκεί που θέλουν, αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι και χειρότερη στην ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνει τι λένε. Δεν μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού με το σώρα, πρέπει να πάνε αυτοί. Θα σου πω κάτι. Εγώ και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, επειδή τον ξέρω και προσωπικά, έχουμε κάνει άπειρε συνεντεύξει. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι σοβαρό. Είναι συγκροτημένο. Και ήταν... αυτό το ρώταγα και εγώ. Μα καλά δεν μπορεί να πα κάπου αλλού. Ναι, αυτό. Πώ λύνεται αυτό. Ποτέ δεν μου απάντησε. Ωραία, κάτι τελευταίο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο Σόρα ήταν yeah. τόσο ισοποθετικό και δεν σ' άφηνε κιόλα να λειτουργήσει. Γιατί μπορεί όντω στην Ελλήνου συνέλευση ο κ. Στοντοροπούλου να έχει πολύ καλέ ιδέε. Ήταν όμω τόσο ισοποθετικό ο Σόρα που δεν σ' άφηνε να λειτουργήσει. Ξέρει τι, στην Ελλάδα είμαστε και λίγο δυσυπόστατοι. Τι εννοώ δυσυπόστατοι, <laughs> και κάνω και την αυτοκριτική μου με αυτό. Ξέρουμε ότι ο Τσίπρα δεν ξέρει αγγλικά, ε, δεν θα διαπραγματευτεί σωστά, δεν πρέπει να μα λύσει κανένα πρόβλημα, αλλά θα τον ψηφίσουμε. Ξέρουμε μέσα μα ποια είναι η αλήθεια. Έχουμε δύο αλήθειε. Τη μέσα μα και αυτή που εξωτερικεύουμε. Μήπω και στην περίπτωση Σώρα, οι περισσότεροι οι οπαδοί ήταν μια κίνηση, άντε να δούμε, μπα και γίνεται αυτό. Μία στο τόσο, δεν ξέρει, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Μήπω με το εξώδικο βρούμε άκρη. Θέλω να πω δηλαδή, δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πιστοί, τέλο πάντων οπαδοί, ορκισμένοι Όχι, σε είπα. κάτι απίθανο. Είναι πιστοί οπαδοί. δηλαδή είναι, πια, ναι, ναι, πολύ. Ε, κρίμα το για αυτού και για τι οικογένειέ Είναι πιστοί οπαδοί οι οποίοι δεν παρεκκλίνουν. Ε, το μήνυμα που παίξαμε και στο δελτίο ήταν του ώρα, πριν από δύο μέρε, συνεχίζεται να στέλνετε εξώδικα. Εντάξει, δεν εύχομαι κάτι άσχημο για αυτού και τι οικογένειέ του, να μου πει έχουν την ευθύνη του. Τώρα, οι πληστηριασμοί πρώτη κατοικία καλό να μην γίνουν για κανέναν. Πόσο μάλλον είτε ο παδός είναι ο το παδό του ώρα, είναι αυτό ή ο παδό του Πρέπει να σου πω κάτι για, για να κλείσουμε. κλείσουμε. Ναι οι πληστηριασμοί είναι ηλεκτρονικοί. Τι κάνανε μέχρι τώρα, όταν πήγαινε να γίνει πληστηριασμό παδού, σπιτιού, οπαδού του ώρα, πηγαίνουν οι υπόλοιποι, κάνανε τη φασαρία, δεν γινόταν ο πληστηριασμό. Τώρα όμω τα πράγματα με του ηλεκτρονικού πληστηριασμού αλλάζουν. Αλλάζουν, ναι. Αλλάζουν. Ε, νομίζω ότι έχουν παρισφρήσει και κάποιοι οπαδοί του ώρα μέσα σε αυτό το κίνημα του δεν πληρώνω, αν δεν κάνω λάθο. Ε, πάνε ε, μαζί. στην, μαζί. Στην περιφέρεια συμβαίνει αυτό. Στην περιφέρεια, συμβαίνει αυτό. Ε, στην περιφέρεια συμβαίνει αυτό. Μάλιστα. Ε, εντάξει, θα σου λέει, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Επιτέλου είπαμε για κάτι διαφορετικό από αυτό τον Ερντογάν πια που μα έχει φάει τη ζωή. Θα είσαι στι εγγραφέ τη εορταστική εδώ ή δεν προλαβαίνει. Έχει στην Ελλήνο συνέλευση, όπω το λένε. Yeah, Μάλιστα. Ευχαριστούμε την κυρία Τασουλά με το καταπληκτικό πράσινο σημερινό τη μαλλί. Και συνεχίζουμε ένα θέμα το οποίο, όπω είπα και στην εισαγωγή, θα είναι το αγαπημένο σα με την εκπομπή, γιατί εγώ δεν πρόκειται να πω και πολλά. Ε, άντε, το όνομά μου θα πω, θα παρουσιάσω τον καλεσμένο και θα κάνω μετά τι ερωτήσει που κάνει ένα μέσο πολίτη. Και πόσοι άλλωστε από εμά, ευχαριστώ πάρα πολύ την Αναστασία. Mm -hmm. Και πόσοι άλλωστε από εμά Μπορούμε να πραγματευτούμε σωστά ένα θέμα με έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Νόμπελ και είναι υποψήφιο για βραβείο Νόμπελ. Ένα άνθρωπο ο οποίο είχαμε ξαναφιλοξενήσει στο παρελθόν συνεργάτη του, ε, ένα πολύ καλό team, ένα πολύ ενδιαφέρον team με ανθρώπου οι οποίοι αποφασίζουν στην καθημερινότητά του να μην ασχολούνται με όλα αυτά που ασχολούμαστε εμεί οι υπόλοιποι. Βλέπετε τον τίτλο από κάτω, Πόσο κοντά είμαστε στην αποκάλυψη εξωγήινη ζωή, Αλλά έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση με τον κύριο Νίκο Γουλόπουλο ε, τον οποίο και καλωσορίζω, θα είναι λίγο πιο ευρεία και δεν θα περιοριστεί απλώ σε ένα τίτλο. Καλώ ήρθατε. Καλώς από ναι. τη Λαμία ήρθατε. <laughs> είναι η γυναίκα μου από τη Λαμία, να ξέρετε. Θα τα πούμε μετά αυτά. <laughs> σα είμαι ευγνώμων και εγώ και η ομάδα μου για το σπάνιο να είστε ενδιαφέρον καλά. που δείχνετε παγκοσμίω, ίσω. Ξέρετε γίνεται, κύριε Γουλόπουλε, μου αρέσει πάντα δημοσιογραφικά να ανακαλύπτω αυτό που δεν γνωρίζω. Γιατί αν να με αυτό που γνωρίζω, <laughs> δεν έχει καμία ουσία <laughs> για τον άλλον. Και ξεκινώ αμέσω για να σα αφήσω να αναπτύξετε το θέμα σα. Μία ερώτηση που τα περιλαμβάνει νομίζω όλα. Κατάλαβα από το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που έδειξα την περασμένη εβδομάδα ότι περιμέναμε κάτι μεγάλο και τρανό από την ΆΣΑ. Κατάλαβα <laughs> επίση από δημοσιογραφικέ πηγέ, σε καμία περίπτωση από πηγέ σαν και σας, που είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι, ότι δεν πήραμε από την ΆΣΑ για άλλη μια φορά αυτό που περιμέναμε. Ε, Ευθέω ρωτάω. Ε, Μα κρύβουν κάτι, κύριε Γουλόπουλε. Θα σας απαντήσω απλώς, θα πάρει λίγη ώρα. Ναι. Αυτά τα προγράμματα για την αναζήτηση εξωγήινη ζωής, πώς λέγονται τώρα, παλιότερα για να φύγουν κάποιοι και να κάνουν κάποια βάση παραέξω για να δούμε τι θα γίνει. Το άλλο που ακούσαμε, να σταλθεί δορυφόρο στο κοντινότερο άστρο σε τόσα χρόνια, είναι κατά τη γνώμη μου συνέχεια των τραυμάτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Mm -hmm. Φοβήθηκαν αμέσως μετά με τι πυρηνικέ βόμβε τι θα συμβεί, ψυχρό πόλεμο. Ε, Χρηματοδοτούσαν, κάνανε και επίδειξη δυνάμεων. Από την άλλη μεριά, κάποια από αυτά που βρίσκαν τα χρησιμοποιούσαν για άλλου λόγου και φτάσαμε σήμερα στο εξή παράδοξο. Η ΝΑΣΑ πράγματι ε, ομολόγησε ότι ένα πλανήτη, αυτό ο που βρήκαν στο Κέπλερ, 90, με 430 βαθμού θερμοκρασία, είναι απίθανο να έχει ζωή σαν την Γη. Από την άλλη, όμω, <coughs> την άνοιξη που μας πέρασε, ξεκίνησε μια ε, σειρά γεγονότων πολύ σημαντική. Πρώτα, στέλεχο τη ΝΑΣΑ είπε ότι πρέπει να θωρακιστεί ο πλανήτη Άρη για να μπορέσουμε να πάμε εκεί. Mm. Άρα, άρα, πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα τη ασφαλού μεταφορά. Μετά από λίγο, ο επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο είπε ότι. Ε, για δεν... να σα δώσω τη δυνατότητα να κλείσετε το τηλέφωνό σα που χτυπάει, να πω εγώ απλώ ότι από την Άσα περιμέναμε μια ανακοίνωση για τον κόσμο που δεν ξέρει για την αποκάλυψη εξωγήινη ζωή δια τη πλαγία, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή την αποκάλυψη ενό πλανήτη ο οποίο μπορεί να φιλοξενήσει Ακριβώς. ζωή. Ίσως, ζωή. Ναι, ναι. Άρα σε δεύτερο βαθμό ίσω φιλοξενήσει. Ναι. Ναι. Καλά τα λέω έτσι. Καλώ ήρθατε. Ωραί. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε κάτι για τη θερμοκρασία πριν και μου έκανε εντύπωση. Είπατε 435. Ναι. Ναι. Εμεί έχουμε καταλάβει περίπου, γιατί έχω καταλάβει ότι ψάχνουμε για ζωή στον Άρη. Έτσι, Μάλιστα. το πιο κοντινή, ναι, ναι. κοντινή μα εξερεύνηση στον Άρη. Ναι. Έχουμε καταλάβει περίπου εκτό από το νερό, τι άλλο είναι αυτό που θεωρείται αναγκαίο για την ύπαρξη ναι. τη ζωή. Έχει φτιαχτεί κατά κάποιο τρόπο μια περιγραφή, yeah. λέγονται αυτέ οι ζώνε κατοικήσιμες να μην είναι ούτε πολύ κοντά στο αστερίο, ούτε πολύ μακριά όπω είναι περίπου η γη. Mm -hmm. Γι' αυτό περιμένουν συνήθω μια γη να βρουν. Ναι, ναι. ναι. Ε, αλλά αυτό έχει αμφισβητήθει από ομάδε, όχι εμεί προσωπικά, άλλε που έχουν άλλε απόψει. Δηλαδή, μπορεί ένα, ένα τέτοιο πλανήτη να είναι πιο, πιο κοντά από ό,τι περιμένουν ή πιο μακριά. Ε, αυτά είναι <coughs> στο θέμα, που σα είπα, να γίνονται ε, έρευνε επί ερευνών και να αποφεύγουμε το βασικό που είναι πώ θα σωθούμε πρώτα εδώ, γιατί αν ομιγένει το συμβεί κάτι αφού έχει φύγει αυτό το διαστημόπλιο, δεν θα υπάρχει βάση για να έχει επαφή οποιαδήποτε. Θα φτάσουμε θέση. σε αυτό. Ε, ξέρω το θέμα σα και το αντικείμενό σα καλά. Το διαβάζω κάθε φορά τι ενημερώσει σα. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε μια ένα πλανήτη που θα μπορούσε να είναι πιο κοντά στο άστρο. Βεβαίως. Ο Ερμή, α πούμε, η Αφροδίτη σε θέση που είναι σωστά, ο Ερμή και η Αφροδίτη. Είναι. Αυτό κύριε Γουλόπουλο όμω δεν σημαίνει ότι και το άστρο θα είναι κατά τη. Λιγότερο δυνατό από την ΟΗΕ. Ακριβώ έτσι, έτσι. Και αυτό το δεύτερο που θέλω να συνδυάσω αυτό το θέμα που θέσατε, που φαίνεται ω Όφελο που ζητάνε και το κάπω ανακοίνωση ενάσα είναι αυτό που ενέπλεξαν τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, mm. ε, είχαν χιλιάδε εκατομμύρια φωτογραφίε από αυτό το τηλεσκόπιο πλανητών, ε, πλανητικών συστημάτων και βάλανε έναν υπολογιστή κάθε φορά που πέφτει το φω μπροστά από ένα το άρα είναι πιθανό πλανήτη, να ε, του λέει αν είναι πιθανό για να το ερευνούν μετά. Ε, εκείνη την ώρα που το άκουσα αυτό, έλεγα σε ένα φίλο ότι. Από ό,τι φαίνεται προσπαθούν να βρουν και άλλου ανθρώπου που να θέλουν με αυτό το θέμα να αξιοποιήσουν διάφορα αρχεία ενώ δεδομένα από το διάστημα. Πολύ σωστό. Ε, και βέβαια η γνώμη μα είναι ότι τα, αυτό που συνεφέρει είναι να σωθούμε στη γη, όχι για το. Και χθε ακούσαμε ότι η Microsoft θα χρηματοδοτήσει ακριβώ αυτό, δηλαδή ε, διάφορου αισθητήρε στη γη και το διάστημα γύρω-γύρω, για να δούμε πώ θα σωθούμε. Άρα δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία τη διάσωση του ανθρωπίνου γένου. Χωρί όμω να λέγεται αυτό και είναι κρίμα. Γιατί αν ναι. το έλεγαν. Μόλι το πουν, φαντάζομαι, θα ξεκινήσει και η συλλογική ναι. αναγέννηση. Για να κλείσουμε σιγά-σιγά την ανακάλυψη τη ΝΑΣΑ και να πάμε στα υπόλοιπα, τα οποία είναι εξίσου ενδιαφέροντα. Καταλαβαίνω από, τα, από το σχολείο, από αυτά που θυμάμαι, ότι χάσαμε ένα πλανήτη. Τώρα το πλούτομα δεν είναι πλανήτη. Κάνω λάθο. Ο πλούτονα δεν είναι πια πλανήτη. Εμεί τον θεωρούσαμε για πλανήτη όταν πήγαιναμε στο σχολείο. Τώρα ο πλούτονα δεν είναι πια πλανήτη. Ακούστε, όταν έγινε αυτή η συνεδρίαση τη Διεθνού Αστρομική Ένωση, μόνο το 5% ψήφισε. Υπάρχει τώρα κίνηση να ξαναπανέλθεί. Γιατί ο ορισμό του πλανήτη δεν είναι δεκτό από άλλου αστρονόμου, όπω δόθηκε τότε για να βγει ο Πλούτονα. Και κατά τη γνώμη των άλλων που συμμερίζομαι και εγώ, πρέπει να ξανανομαστεί πλανήτη, όχι μόνο για ιστορικού λόγου, για ποικίλου λόγου. Δηλαδή, οι πλανήτε είναι, είναι πιο, πιο, πιο πολύ ο Πλούτονα, να σα πω ένα απλό παράδειγμα. Συγγνώμη. <συγνώμη> Ενώ ο Δία από άλλου, εφόσον και ο χρόνο με το Δία εκπέμπουν περισσότερη ενέργεια από όσοι λαμβάνουν, είναι σε άλλη κατηγορία. Σωστό. Να ρωτήσω κάτι. Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου απαντήσετε. Επειδή καταλαβαίνω ότι είστε από του ανθρώπου και εσεί και ο κύριο Στάβερη, που τον είχα φιλοξενήσει, που, είναι, που μπαίνετε μέσα στο θέμα και είναι η ζωή σα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και καμιά φορά, ξέρετε, το παθαίνω κι εγώ. Μπορεί να μην έχει καλή αντίληψη αυτού του πράγματο, γιατί είσαι πολύ μέσα στην κατάσταση. Μάλιστα, ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή. Α, πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Πιστεύετε πραγματικά ότι ο πλανήτη μα, λόγω τη δική μα κακή χρήση, δεν ξέρω πώ να το πω. Κινδυνεύει το ανθρώπινο γένος, πιστεύετε πράγματι ότι κινδυνεύει. Ή είσαστε πολύ μέσα στην κατάσταση και η ενασχόλησή σα με αυτό σα κάνει και δεν το βλέπετε πολύ καθαρά. Μιλάω για την εξωγήινη ζωή γιατί για το δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο ναι. κομμάτι είναι λιμένο μέσα μου ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Ναι. Μιλάω για το κομμάτι τη εξωγήινη ζωή. Μήπω θέλουμε, κύριε Γουλόπουλου, να υπάρχουν κι άλλοι και τελικά ίσω δεν υπάρχουν. Ε, αυτό είναι η απάντηση. Α, μα, δεν ξέρουμε, δεν ναι. έχει αποδειχθεί τίποτα μέχρι στιγμή. Είναι οικασίε με βάση μόρια κτλ. Είναι, ε, το εύχονται πολλοί, έτσι θα mm. αισθανόμαστε και μόνοι μα, αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν. Εσεί μέσα σα τι πιστεύετε. Ε, νομίζω, γιατί με ρωτάνε και νέα παιδιά, εάν υπάρχει και είναι ας πούμε, ε, σε δυνατότητα να έρθει σε επαφή με εμά, είναι πιο έξυπνη από εμά. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο. Ε, μακάρι να υπάρχει και να είναι πιο έξυπνη από εμά και να μας βοηθήσουν να καλμάρουμε τους λίγο έτσι οι και να συνέλθουμε κι εμείς. Πιστεύετε επιστημονικά, ρωτάω, ότι οτιδήποτε έχει συμβεί. Στο όριο τη συνωμοσιολογία, τα τελευταία ξέρω, εγώ, 100 χρόνια το βάζω. Το Ρόσουελ, α πούμε, ναι, ναι, ναι. θυμάμαι τώρα, εγώ, ναι, ναι. Πούμε, αλλά και άλλα τέτοια περιστατικά. Πιστεύετε ότι έχουν βάση, ή πιστεύετε ότι απλώ είναι ένα εντό αγωγικών Hollywood, Δηλαδή θέλουμε να είναι έτσι. Ναι, είναι Hollywood. Θα σα πω ε, την καλύτερη απάντηση που έχω δει για τα UFO, για παράδειγμα, που απασχολούν πολύ κόσμο. Το οποίο και πειραματικά και εμπειρικά, οι πιλότοι τώρα που ξανά είπε πάλι οι Αμερική ότι βρήκαν. Ένα φαινόμενο που συμβαίνει όταν ε, ηλεκτρικό ρεύμα πλάσμα από το διάστημα πέφτει στη Γη, ε, άλλε φορέ το λέμε σφαιρικός κεραυνό, δηλαδή είναι μια μπάλα που την ονομάζουν σφαιρικό κεραυνό οι μετεωρολόγοι. Άλλε φορέ αυτή η μπάλα μπορεί να είναι λίγο μικρότερη και να κάνει διάφορε κινήσει και αυτό να το λέμε ούφο. Να το λέμε ούφο, μάλιστα. Ε, φυσικό φαινόμενο. Είπα στην αρχή τη εκπομπή ότι και ήσασταν υποψήφιο για βραβείο Νόμπελ. Θέλετε να εξηγήσετε λίγο στον κόσμο ποιο είναι ακριβώ το αντικείμενο τη ερευνητική σα ομάδα που σα φέρνει σε αυτή την ευχάριστη για όλου μα θέση, γιατί είστε ένα Έλληνα πολίτη που μέσα στην κρίση τα κάνετε όλα αυτά με τις μικρές σας δυνάμεις τι μικρέ σα δυνάμει, από ό,τι καταλάβει. και ε, εγώ και ο Θανάση, κατά σύμπτωση από μόνοι μα, είχαμε αυτά τα ενδιαφέροντα γενικά για τι απειλέ από το διάστημα, από μικρή. Και με μια διαφορά χρόνου, το 2011, όταν έγινε η μεγάλη συμφορά στην Φουκουσίμα με την τριπλή έκρηξη, μετά από λίγο ανακοινώθηκε πρώτον ότι ο σεισμό αυτό είχε προβλεφθεί από κάποιον ηλεκτροσυσμολόγο δύο μέρε πριν και δεν έδωσε κανένα σημασία γιατί δεν έχουν συνηθίσει. Ενώ τώρα, το ζητήμα μα ενδιαφέρει άμεσα στο Μεξικό, υπάρχει σύστημα έγκαιρη προειδοποίησης ένα λεπτό πριν που έπρεπε να υπάρχει σε όλη τη γη 100 χρόνια πριν. Βάνει, είναι αυτό ή, ή κάνω λάθο, είναι άλλο το πράγμα. Είναι κάτι πολύ απλό. Όταν γίνεται mm. η έκρηξη στο έδαφο, γιατί θα πούμε από το διάστημα έχει το ρεύμα που διαγείρει το μάγμα, Φεύγουν πρώτα τα εγκάρσια κύματα που πάνε ένα λεπτό πιο μπροστά και μετά τα μήκη που κάνουν την καταστροφή. Αυτά έχουν ανακαλυφθεί το 1890. Τα κύματα. Είναι. Τα κύματα. Ε, θα είπατε, από το ένας... διάστημα έρχεται η ενέργεια με δημιουργία Αυτό, αυτό αποδείχθηκε το 2011. Ναι. Υπήρχε μια υποψία από τα αρχαία χρόνια γιατί όταν πέρναγε κομίτη είχαμε σεισμού και αυτό δεν ήταν κάτι που φαινόταν. Ήταν αόρατο το ρεύμα, αλλά κατα... συσχέτιζαν κάτι που ηλέκτριζε γιατί ηλεκτρίζεται η και η φωτοβολή όταν έχουμε υπερκαταιγίδε, έχουμε πολλέ μαρτυρίε στο παρελθόν. Η τελευταία φορά το 1859, η, η μέρα γίνεται νύχτα. Ε, συγνώμη, η νύχτα γίνεται μέρα και εκεί που είναι η μέρα φωτίζει ακόμα πιο πολύ. Γλιτώσαμε τότε γιατί δεν υπήρχαν πυρηνικά εργοστάσια, αλλά το 2012, αυτό είναι που μα έστρεψε οριστικά στη διάσωση στην πρόταση αυτή. Έγινε έκρηξη στον ήλιο πολύ σοβαρή, έφυγε μπροστά από τη γη για δύο-τρει μέρε το τεράστιο αυτό σύννεφο. Αν μα είχε χτυπήσει, έχει παραδεχθεί και να ότι θα ανατιναζόταν όλα τα πυρηνικά εργοστάσια με μια διαδικασία μπορεί να την πούμε κάποια άλλη φορά, δεν θα υπήρχε ούτε καν ζωή πιθανόν. Mm. Παρ... Δηλαδή, έχουν τη φτιαχτεί. Γλιτώσαμε, γλιτώσαμε, δηλαδή. Τη γλιτώσαμε. Ήταν μια, να το πούμε, σοβαρότερη προειδοποίηση μέχρι στιγμή, γιατί δεν είχαν υπολογιστεί προηγούμενε μέτρε καταιγίδε τη προηγούμενε δεκαετία, 1989, στο Κεμπέκ έπαθε blackout. Ε, τα πρώτα χρόνια μα κορόδευαν, αλλά για καλή μα τύχη ε, βρεθήκαμε σε ένα παγκόσμιο συνέδριο Ελβετών Διασωστών, που συνεργάζονταν με τον ΟΗΕ, οι οποίοι ε, ανέλαβαν αυτοί να το εξηγήσουν και του άκουσαν πιο προσεκτικά. Με αποτέλεσμα να αρχίσουν από το 2014 και μετά οι έρευνε, η περισσότερη δημοσιότητα. Και φέτο είχαμε συγκλονιστικά γεγονότα. Ε, θα πρότεινα μια άλλη εκπομπή, ένα ντοκιματέρ, χωρί να είμαστε εμεί ανακατεμένοι, για να μην νομίζει κάποιο ότι ούτε μα ενδιαφέρει το Νόμπελ. Εμεί προτείναμε τι άλλε ομάδε που επηρεαστήκαν. Ε, είπαμε τη ΝΑΣΑ τον υπεύθυνο που λέει να γίνει θωράκιση, αλλά στον Άρη. Αυτό βγάζει συμπέρασμα κάποιο ότι τη θέλουμε, αλλά δεν του αφήνουν μάλλον. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο, ο επικεφαλή, είπε: Δεν πρόκειται να πάμε στον Άρη, γιατί είναι τα προβλήματα αυτά με τον διαστημικό ληκτισμό. Πρέπει να θωρακίσουμε τη γη, είναι η φράση που χρησιμοποιεί. Γιατί να πάνε στον Άρη. Συγγνώμη τώρα που διακόπτω έτσι, ω δημοσιογράφο εδώ. Ναι, καλά κάνετε. Ναι, γιατί στον Άρη. Δηλαδή, δεν μου ναι, φαίνεται. Αυτό... Εσεί λέτε ότι η γη κινδυνεύει και θέλει, πρέπει να θωρακιστεί Άμασα. από και... φαινόμενα ναι, 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 ναι. Που και κόσμο. Ναι. Γιατί να θωρακιστούμε στον Άρη. Δεν το εξήγησαν, αλλά κοιτάξτε, επειδή τα προηγούμενα χρόνια ακριβώ είχαν διαφημιστεί όλα αυτά, σα είπα είναι αυτό το μετατραυματικό, η τάση φυγή. Δηλαδή συνεχίζουν κάποιοι ε, να μιλάνε με περισσότερη άνεση, γιατί αυτό είναι πιο κουστά από τα ταινίε παλιά που έχουν ναι, κάνει. Ε, ο Άρης υποτίθεται έχει ίδιο σχήμα, πιθανότατα λέγανε θα βρίσκαν διάφορα. Δεν... δια σύσταση, αν ξέρω καλά. Ναι, σχεδόν. Ε, σχεδόν αλλά δεν έχει όμω ατμόσφαιρα, δεν έχει ηλεκτροματικό σοβαρό να έχει απόκριση. Σίδηρο, ε. Οπότε. Ένα τρόπο για να παρουσιαστεί ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε στη γη είναι να πούμε Α κοιτάξουμε και στον Άρη που λέγαμε τόσο καιρό, χρειάζεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πιστεύω δηλαδή ότι ο άνθρωπο το είπε με πολύ καλή πρόθεση. Με ποιο τρόπο θα θωρακιστούμε, κύριε Γουλόπουλο. Αυτά τα πειράματα που εμεί διαβάσαμε πρόσφατα, μάθαμε ότι είχαν γίνει ήδη τουλάχιστον το 1995. Σκεφτείτε ότι τα λέζερ α, ξέρουμε ότι ανακατεύθηκαν πάλι για αυτά τα τέλη του 1890 και τα μάθαμε όλη τη δεκαετία του 60. Τι είχε γίνει λοιπόν το 1995 οι μεγάλε δυνάμει είχαν συζητήσει αφού είχαν πειραματιστεί, ότι διπλό, ε, διπλή ακτίνα λέιζερ, εδώ στην οθόνη τώρα βλέπουμε την μονή που έχουμε προτείνει και το ναι. Πανεπιστήμιο της Γενέβης, έχει, μας αφορά μέσα για τη διάλυση των νεροποντών, να μην έχουμε μάνδρα και ροδόπη και σήμη και υπηρό, έγινε τώρα. Και παράλληλα μπορούμε να αυτό θα, την νεροποντή θα την κάνει ήπια βροχή και μπορεί να προκαλέσει ήπια βροχή σε περίπτωση εξετασίας. Δηλαδή το λέιζερ είναι ένα Εκπληκτικό εργαλείο Μάλιστα. που δεν έχει αξιοποιηθεί και η διπλή ακτίνα που βλέπετε τώρα, πάρα πολύ ωραία, ε, αυτά είναι ζωογραφίε σε υπολογιστή. Μάλιστα. Αριστερά μπορεί να αποκρούσει μια υπερκαταιγίδα από τον ήλιο, σαν και αυτή που δώσαμε το 2012 και δεν ξέρουμε πότε θα είναι η επόμενη. Έχουμε και 30 υπερλέζε έτοιμα, αλλά δεν είναι όρθια στη θέση του. Μπορεί να αποκρούσει έναν κομίτη ή να διαλύσει ένα στεριζένο με το ήλιο όπω χτύπησε το Τσέλεμπινγκ κτλ. Και, και δεξιά, για το ρεύμα που είπαμε πριν, που τότε το 2011 ο Ιμπισουζάκη, ο αστροφυσικό νεπονιό, απέδειξε ότι διαγύρι το μαύμα, μπορούμε να. Ε, κόβουμε την ποσότητά του και να έχουμε ή αδύναμου σεισμού ή και καθόλου. Είδα, και φυσικέ εκρήξει. Είδα δύο μορφέ, αν κατάλαβα καλά. Ένα, μια συστάδα λέιζερ εγκατεστημένη στο, στο έδαφος. Πολύ σωστά το είδατε. Και ναι. μια συστάδα λέιζερ ναι. στο διάστημα. Πολύ εύστοχη ερώτηση. Ε, μιλάτε σαν να έχετε εντρυφήσει πολύ. Η πρόταση, η, η ιδανική είναι να είναι στο διάστημα. Ε, γιατί θα έχουμε λιγότερη απορρόφηση από την ατμόσφαιρα ε, και θα το προλάβουμε. Θα συμβαίνει μακριά από εμά. Δηλαδή, άκριβος, όσο πιο μακριά έτσι, ας πούμε, άκριβος, συμβαίνει το Αποκρούσουμε κάτι τόσο το καλύτερο. Όταν ε, συζητάτε με ανθρώπους τη επιστημονική κοινότητα, κύριε Γουλόπουλε, καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέτε τα συμμερίζονται ή σα αντιμετωπίζουν σαν κάποιον, κάποιου οι οποίοι θέλουν να του φάνε, πώ να πω, το, το μερίδιο τους, να τους ε, πάρουν ε, το, το, τη θέση τους. Συμβαίνουν και τα δύο ανάλογα με τον άνθρωπο. Δηλαδή, δυστυχώ για την ανθρωπότητα, αυτά τα τελευταία 100 χρόνια που ξαπλώθηκε ο ηλεκτρισμός, δεν διδάσκονται πουθενά. Σε, καμία, σε, κανένα ίδρυμα, σε καμία χώρα, συστηματικά απλέ γνώσει ηλεκτρομαγνητισμού, η φλόγα είναι πλάσμα. Τη βλέπουμε πώ γυρίζει, mm. γιατί τα ηλεκτρικά τα αρνητικά με τα θετικά χορεύουν σαν το DNA, είναι σαν πλεξούδα. Ε, οι σφαίρε πλάσματο πρέπει να υπάρχουν και στα νηπιαγωγεία που έχουμε δείξει εμεί, να παίρνουν τα παιδιά μια ιδέα και πώ γίνεται ο κεραυνό και πώ μπορούμε να τον ελέγχουμε όπω το κάνουμε με τα λεξικέρευνα. Άρα, κατ' επέκταση μπορούμε και με τα λέζερ. Δυστυχώ, δεν φταίνει περισσότερο οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν τα διδάσκονται, ακόμα και οι φυσικοί δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι. Με αποτέλεσμα στην αρχή ευνηδιάζονται, ε, ορισμένοι ακούνε, βελτιώνουν ε, την κατάσταση, άλλοι δεν δέχονται, νομίζουν, κακώ δηλαδή είναι μια προκατάληψη την έλεγα, ότι ε, θα απολέσει κάτι το άτομο ή η ανθρωπότητα, ενώ θα σας πω και κάτι που δεν το συζητάμε στις διαλέξεις, γιατί θέλει πολλή συζήτηση, αλλά είναι ευκαιρία να το ακούσουν ε, όσοι τώρα θα αναρωτιούνται, αφού εμεί είμαστε και κατά των πυρηνικών όπλων, πώ περιμένουμε να δουλεύουν αυτά τα λέιζερ τώρα που υπάρχει ενεργειακό πρόβλημα. Ναι. Η πρότασή μα αφορά και αν αδασώσει γενικά για να υπάρχει αυτάρκεια σε περιπτώσει δύσκολε, αλλά και άπαξ και θα σταματήσουν υποχρεωτικά οι πόλεμοι. Γι' αυτό έχουμε κάποια αντιπολίτευση για να, γίνουν, να συντηρηθούν αυτά τα λέιζερ. Σκεφτείτε 7,5 δισεκατομμύρια, αν όχι τα 7,5, τα 6, τα 5, θα ασχολούνται πια μόνο με το ενεργειακό το οποίο, του οποίου η λύση μπορεί να είναι δίπλα μας, συγκεκριμένα στον τόρο που βρίσκεται δίπλα από τη γη, το, αυτό που το λέμε ζώνες Βανάλεν, δηλαδή έρχεται συνέχεια πλάσμα από τον ίδιο και από το διάστημα, υπάρχει πάρα πολύ ρεύμα, το οποίο μπορεί εκεί να το δεσμεύουμε, ενώ τον κερανό που έχει και αυτό από εκεί έρχεται από το διάστημα, δεν μπορούμε να το δεσμεύσουμε. Δηλαδή μπορεί να βρίσκεται η λύση δίπλα μα και επειδή κουραζόμαστε όλη μέρα και με όλα αυτά τα πράγματα. Καλά, μπορεί να μα συμφέρει και οικονομικά, γιατί κάνουμε μια πολύ καλή επικερδή δουλειά τώρα και δεν θέλουμε να την αντικαταστήσουμε με κάτι άλλο mm. στο κομμάτι τη ενέργεια. Ε, Αλλά ε, πιάνω ε, κάτι που είπατε να ρωτήσω, που παρακαλώ. με διέφερε. Είπατε ότι τα λέιζερ, αν κατάλαβα καλά χρησιμοποιούνται τώρα για στρατιωτικούς σκοπού. Δηλαδή εσεί αυτά που λέτε τώρα, ότι θα μα θωρακίσουν, Υπάρχουν ήδη, δεν πρέπει τώρα να, είναι... να τα φτιάξουμε τα, από την τα. Τα 30 υπερλέιζερ είναι για ερευνητικού σκοπού και έχουν ανακοινώσει ότι θα πιθανόν σε κάποια χρόνια θα βάλουν και σε κάποια αεροπλάνα πολεμικά κτλ. Αλλά θα έλεγα για όλα αυτά τα σχέδια θα το καταλάβετε εσεί, που ακούμε τα μακροπρόθεσμα κάθε είδου από το να κτίσει κάποιο σπίτι σε 3-4-5 χρόνια, είναι πραγματικά λογαριασμό χωρί τον ξενοδόχο, γιατί δεν ευχόμαστε βέβαια, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει η επόμενη υπερκαταιγίδα, αλλά είμαι απολύτω βέβαιο ότι στου επόμενου μήνε. Κάποιο από το Χάρβαρντ που το υιοθετεί αυτό το σχέδιο, ή το Μαγγίλ του Καναδά, ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο, ή κάποιο ελληνικό φορέα, μακάρι να είστε εσεί, το έχουμε ολόψυχα, θα ξεκινήσει μια εκστρατεία που θα διο... αλλάξει την ανθρωπότητα για πάντα. Κύριε Γουλόπουλε, εμεί κάναμε κάτι σαν άνθρωποι και το προκαλούμε αυτό. Έχει να κάνει με την καθημερινότητά μα. Το γεγονό δηλαδή ότι η γη είναι εκτεθειμένη σε όλου αυτού του διαστημικού κινδύνου. Έχει να κάνει με κάτι που κάναμε εμεί ή εμεί δεν κάναμε τίποτα και αυτό θα συνέβαινε λόγω του σύμπαντο έτσι κι αλλιώ. Πολύ καλή ερώτηση. Ε, δεν ξέρω αν μπορούν να δουν ε, ναι, και ναι, από τι την, την έχω βάλει. Εδώ φαίνεται ένα πίνακα mm -hmm. των συλλογισμών άνω των 8 Ρίχτερ από τα τελευταία. Ωραία, πολύ, να μείνει όπω είναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, τα τελευταία 100 χρόνια από 8 ρίχτερ και πάνω. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι κατά περίοδου έχουμε σεισμού, είχαμε φτάσει 9,5 ρίχτερ, α πούμε, τη δεκαετία του 60. Δεν χρειάζεται το κρατάτε, εντάξει. Και μετά ε, αραιών. Άρα είναι, α, αραιώνουν. Έχουμε λοιπόν περίοδου έντονη φόρτιση τη ζύγη, γιατί η πιθανότητα γίνεται σε κάποιο ηλεκτρονικό νεφο του σύμπαντο. Φεύγει, μπαίνει, βγαίνει, έχετε αυτή τη δική που δεν έχει σχέση ναι. με εμά. Το πρόβλημα με του ανθρώπου, και δεν είναι με όλου του ανθρώπου, είναι συνολικά με συγκεκριμένα άτομα τα οποία φτιάξαν 550 εργοστάσια τα οποία μπορεί να είναι αθωράκιστα. Και δείχνει εδώ σε μια αγωνία ε, ότι τα, οι, τα ταξίδια στη Σελήνη σταματήσαν μετά από μια, μια μεγάλη καταιγίδα όταν κατάλαβαν ότι δεν ήταν ε, δευτερεύον κίνδυνο να χτυπηθεί στο διάστημα και να είναι online όπω λένε και το Τσάνιζερ και το και να διαχθεί στον αέρα. Ναι. Και το τελευταίο που ε, έχει σχέση με του σεισμού που έδειχνα πριν, από κάτω ακριβώ, ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ελλάδα μπορεί να παίξει άμεσα τον πρώτο ρόλο. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι ε, υπάρχει σύστημα στο Μεξικό, αυτό είναι από την κρατική οθόνη του συναγερμού ενός λεπτού πριν. Το ένα λεπτό προειδοποίησης λοιπόν, που πριν. Στην προηγούμενη φορά που είχε γίνει ανάλογης έντας είχαν 50.000 αισθήματα και τώρα μόνο 500. Ναι. Και οι, ε... Αμερικανοί, οι, Αμερικανοί στείλαν αμέσω δημοσιογράφου σαν και εσά και έγραψαν New York Times και Los Angeles. Υπάρχει τέτοιο σύστημα στο Μεξικό και δεν έχει οι Ηνωμένε και το, 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 η Καλιφόρνια. Ε, ε, εξεπλάξαν και αυτοί, όπω και εμεί. Σα πάω ένα λεπτό πίσω τώρα, γιατί εγώ είμαι ο φυσιοδήφο τη συζήτηση, όπω καταλαβαίνετε. Εγώ αναζητώ, ε, είπατε κάτι για τα πυρηνικά εργοστάσια. Καταλαβαίνω ότι οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να χτίσουν ένα πυρηνικό Ακριβώς. εργοστάσιο στην Πόρτα. Χ, μας. Χρειαζόμαστε, ε, ναι. Αν χρειαζόμαστε, αν σα προλαβαίνω, να δείχνουμε παντού τη δαμόκλειο σπάθη που είναι μια παράδοση που θα πρέπει να διδάσετε κι αυτή, το σπαθί του δαμοκλεί. Ο Δαμοκλή έτσι κατάλαβε να μην εμπλέκεται σε πράγματα που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Και έτσι μπορεί να καταλάβουν οι ηγέτε αυτοί οι οποίοι έχουν παρασυρθεί, γιατί είμαστε απολύτω βέβαιοι ότι έχουμε στείλει μηνύματα σε όλε τι κυβερνήσει. Δεν μπορούν να τα καταλάβουν γιατί δεν έχουν τι γνώσει. Ρωτάνε κάποιον ο οποίο δεν το ξέρει επίση ή το υποτιμά ή είναι η μυρολάτρια σου λέει: Εμεί τώρα θα σώσουμε τον κόσμο κτλ. Και, και έχουμε μπλακι σε αυτό το φαύλο κύκλο που μπορούν να το σπάσουμε μόνο εμεί. Εμεί που δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη μυρολάτρια. Άρα το γεγονό ότι αυτοί κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο στη γειτονιά μα και στην πόρτα μα μα φέρνει περισσότερο στο μάτι του κυκλώνα από ότι ήμασταν, Ασκριβώς. από τη Φουκοσίμα, φερειπίν. Τη... και με την Βουλγαρία με εποχή από πάνω. Ναι. Δηλαδή. Αυτό το καταλαβαίνουν όταν το εξηγείτε εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή σα έχει φωνάξει κάποιο κρατικό φορέα να το εξηγήσετε αυτό γιατί αυτό είναι ποιο. Πιο σημαντικό, δεν θα το αξιολογήσω εγώ προ αλλά είναι κάτι που ο κόσμο θα καταλάβει πιο εύκολα το ότι ξέρει τι η Τουρκία σου φέρνει τον κίνδυνο στην πόρτα σου. Ναι, Όχι έχουμε... για εθνικού, αλλά για ναι, λόγους ναι. φυσική. Πολλά χρόνια ζητάμε. Ε, πιστεύω ότι, ε, υπά... ότι η αιτία είναι ότι ένα, α πούμε, γραμματέα ενό Υπουργείου, α είναι και ε, κάπω σχετικό με το θέμα, δεν ξέρει τι είναι το πλάσμα και τι δυνατότητε και αν δεν γίνει όπω τώρα η εκπομπή, α πούμε, τέτοιε εκπομπέ, πολλέ για να εξοικειώνονται, για να το συζητάνε, να είναι σε ήρεμη κατάσταση, να το συνειδητοποιούν ότι δεν το λένε οι Έλληνε τώρα, το λένε το Χάρβαρτ και το Μαγγίλ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματο. Τότε θα το πάρουν στα σοβαρά. Μάλιστα. Από εσά εξαρτάται τέτοια. Μία τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Και κλείνουμε με αυτό. Θέλω να ξαναγυρίσω στο θέμα τη ΝΑΣΑ, γιατί ξέχασα να σα ρωτήσω κάτι που το θεωρώ σημαντικό. Έστω ότι εμεί κάποια στιγμή, σε ένα μήνα, σε δύο μήνε, σε τρει μήνε, μαθαίνουμε από τη ΝΑΣΑ ότι βρέθηκε τελικά ένα σύστημα Ηλιακό, φαντάζομαι, σαν το δικό μα, με μια δομή πλανητών σαν τη δική μα μέσα σ' άκρε. Αυτό, κύριε Γουλόπουλε, απευθεία αλλάζει την ε, άποψή μα για το σύμπαν, ή και πάλι αυτό πρέπει να γίνει προϊόν μελέτη. Δηλαδή, ναι. από μόνη τη αυτή η ανακάλυψη λέει κάτι. Όχι, πολλά πράγματα. Όχι, πολλά πράγματα. Το σπίτι μα είναι εδώ. Ό,τι και να φύγει από εδώ θα έχει βάση, και άλλωστε το στέλνουμε για, να... για κάποιο λόγο. Εάν δεν σώσουμε τη βάση, τα υπόλοιπα. Ε, να σας πω ότι ε, υπάρχει μια αμελά για τις προγνώσεις αυτών των καταιγίδων. Γιατί αν η επιστήμη κινιόταν τόσα χρόνια στην πρόνοια, θα τα είχαμε λύσει όλα αυτά, πιθανότατα. Ε, μπορεί να είχαν βρει και άκρη με καλύτερη σκέψη, με καλύτερο λογισμικά και για τους εξωπλανήτες και για όλα αυτά. Έχουμε προτείνει μέθοδο πρόβλεψης η οποία είναι τόσο απλή ώστε δεν είναι κατανοητή. Για τι ηλιακέ καταιγίδε, δηλαδή. Για τι ισχυρέ που είναι οι λεγόμενε θεματικέ εκρήξει είναι οι πιο ισχυρέ. Ποια είναι, δηλαδή, που να την καταλάβω εγώ. Βεβαίω. Ναι. Θα χαρώ να την ακούσετε. Ε, έχω μια εικόνα που δείχνει τον τόρο του ήλιου. Δηλαδή και ο ήλιο, όπω και η γη έχει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε σχήμα στο σύμβιο, ο τόρο είναι αρχαία λέξη, το σύμβιο, έτσι είναι και ο ήλιο. Έχει γίνει μια ανακοίνωση τουλάχιστον ότι ο ήλιο δέχεται και αυτό ρέμα από το κέντρο και από άλλα άστερα. Υπάρχει συνεχή αλληλεπίδραση, έχουν βγει και σχέδια από την NASA πώ φαντάζεται πώ επικοινωνούν τα άστρα. Οι υπάρχοντε ερευνητέ τι κάνουν. Επειδή έχουμε δορυφόρους, υπάρχουν δορυφόροι δίπλα από το ήλιο, παίρνουν φωτογραφίε και βλέπουν εδώ που έγινε η έκρηξη, τι προηγούμενε ημέρε έχει γίνει κάτι που να είναι πρόδρομο. Σαν πρόγνωση, α Ακριβώ. Εμεί λέμε ότι αφού ο ήλιο δέχεται συνεχώ απ' έξω ρεύμα, και αυτό έχει διαπιστωθεί από την NASA από το δορυφόρο ε, Οδυσσία, τη δεκαετία του Μήπω θα πρέπει τα ραδιοτελεσκόπια να κοιτάνε ακριβώ αυτόν τον τόρο γύρω-γύρω πότε μπορεί να χτυπηθεί. Ναι. Και μετά, εάν χτυπηθεί. Προσέξτε, ποια είναι η διαφορά η δικιά μα. Εάν χτυπηθεί ένα σημείο Α στον ήλιο, το ρεύμα καθώ τη χτυσυνδεύει μπορεί να δώσει την έκρηξη σε άλλο σημείο. Άρα πρέπει να παρακολουθούμε τα πρόδρομα σε όλο τον επιφάνεια ναι. του ήλιου ναι. Και όχι σε εσά. τόσο απλό. Αυτό. Και ναι. αυτό εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι το κατάλαβα. Ευχαριστώ κύριε Γουλόπουλε. Πολύ ωραία συζήτηση. Να είστε καλά, ε, αν το σύμπαν μα είναι μια οθόνη υπολογιστή. Εμείς τι είμαστε, είμαστε λιγότερο από μισή κουκίδα σε αυτό. Και αυτή η ερώτηση αξίζει μια, ευρεία απάντηση. Ε, θα σας το πω γιατί ε, θα επηρεάσει και άλλους ακροατέ mm. ακροατές που δεν έχουν ενδιαφέρον ίσως για την ε, κοσμολογία. Όταν γίνονται υπερκαταιγίδες από τις οποίες η Γη έχει υποφέρει πολύ τα τελευταίες χιλιάδες χρόνια, με μαρτυρίες από το Λοσάνταμος, τα εργαστήρια κτλ. Είναι τόσο ισχυρό αυτό το ρεύμα που αλλιώνει την επιφάνεια τη γη και έτσι δεν είμαστε σίγουροι για πολλή ημερομηνία ε, του απότοτου παρελθόντο. Και αντίστοιχα ισχύει για την έκταση του σύμπαντο. Δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα για την έκτασή του. Πάντω, ο αγώνα τη τα... χιλιάδε χρόνια που ξέρουμε των ανθρώπων να επιβιώνουν απόλεμοι όπω ήταν να επανέλθουν σε αυτή την ειρηνική ζωή που έχει αποδειχθεί ε, με κάθε τρόπο, με, με θυσίε θελοντικέ και όχι ανθρωποθυσίε. Δείχνει ότι ε, ακόμα κι αν είμαστε μια ασήμαντη από άποψη μεγέθους κουκίδα, είμαστε τεράστια σε σημασία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα. Ελπίζω με την επόμενη ευκαιρία να το ξανακάνουμε με ένα άλλο θέμα. Τελειώσαμε leaders και σήμερα, 18 του μήνα, Δευτέρα. Ε, καλή εκπομπή, δεν έχετε παράπονο. Θα συνεχίσουμε και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με μαγικοσκοπημένε εκπομπέ, δεν θα είμαστε εδώ. Θέλω να πω ότι στην επόμενη εκπομπή ο συνάδελφο Δημήτρη Τουμπάκο θα πραγματευτεί ένα θέμα που σα αρέσει, που είναι ο Πορφύριο. Το έχετε ζητήσει εσεί οι διδαχεί του Πορφύριου. Μέχρι να τα πούμε live πια, να είστε όλοι καλά, καλέ γιορτέ. Ακολουθεί η καλύτερη εκπομπή για το gaming στην ελληνική τηλεόραση και διαδίκτυο αμέσω μετά, μην φύγετε από το Web του star